Ψήφισε στη Βουλή και τι δεν ψήφισε. Ο Νίκος ο Κέτσιρος είναι ακόμα μαζί μας ή πήγε σε καμιά ταβέρνα? Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μα είσαι στο τηλέφωνο το σύνορα? Είμαι στο τηλέφωνο, ναι. Μα κρατάς το τηλέφωνο το σύνορα? Όχι, όχι, εντάξει, είμαι hands free γιατί είμαι στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί δεν έρχεσαι από εδώ να τα πούμε, να μας πεις τι έγινε χθες? Λοιπόν... Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα το τι μεταφέρεται για τη νέα τη χρονιά, γιατί από ό,τι κατάλαβα, οι 700 περίπου άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν, θα συνεχίζουν να περιμένουν και με τη νέα χρονιά σε ό,τι αφορά την προσφυγική βοήθεια, σωστά? Σωστά, ακριβώς έτσι. Είναι τα νομοσχέδια, έχει προκύψει το ζήτημα από την επιμονή, για να μην την πω εμμονή, γιατί ό,τι και να πω πλέον δεν θα έχει καμία σημασία. Από την επιμονή να αλλάξει η διοικητική δομή στο Υπουργείο Εσωτερικών μόλις λίγους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν θα εξετάσω και δεν θα συζητήσω κατά πόσο είναι σωστή αυτή η αλλαγή της δομής ή είναι λάθος. Το ζήτημα είναι, και αυτό το οποίο προειδοποιούσαμε, είναι ότι με αυτές τις ενέργειες, με αυτές τις διοικητικές πράξεις που έπρεπε να γίνουν και τις νομοθετικές πράξεις που έπρεπε να γίνουν, ενδεχομένως να προέκυπτε μπλοκάρισμα της διαδικασίας για εξέταση αιτήσεων. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε. Θυμίζω, για να ξέρει ο κόσμος, ότι το ζήτημα πήγε στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό και στον τακτικό προϋπολογισμό για αλλαγή της δομής, για κατάργηση των θέσεων των διευθυντών μέριμνας και των κυπριακών στους προϋπολογισμούς τον Δεκέμβριο. Εκεί στην Επιτροπή Οικονομικών είχε υποδειχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών από βουλευτή μάλιστα του ΔΣΥ, τον κύριο Νούφλιο Κουλά. Τους είχε υποδειχθεί ότι έπρεπε να ετοιμάσουν νομοσχέδια αν ήθελαν να προχωρήσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Και ήρθαν αρων-άρων και έφεραν τα νομοσχέδια προτελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, όχι της Επιτροπής, της Ολομέλειας. Της Ολομέλειας. Τα κατέθεσαν προτελευταία συνεδρία για αλλαγή της διοικητικής δομής, για να γίνει όλη αυτή η πράξη. Τι προνοεί αυτό? Κατάργηση των θέσεων διευθυντών τουρκοκυπριακών και μέριμνας και δημιουργία άλλων 7 θέσεων, παρακαλώ, διευθυντών εσωτερικών θα ονομάζονται, που θα έχουν την ευθύνη όπως τις ορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών και θα είναι εναλλάξιμοι. Και για εδώ υπάρχουν ερωτήματα και γι' αυτό υπάρχουν ερωτήματα. Και πώς θα γίνει και ποιοι θα είναι και με ποια προσόντα και αν δεν είναι 7 και είναι 5. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα πράγματα. Αν μπορούν να υπάρξουν αναπληρωτές, όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν και χθες. Επομένως, και δεν κατατέθηκαν ούτε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος για να έχουμε τη δυνατότητα, έτσι, να πάμε στην Ολομέλεια. Χθες, εφόσον θα συνεδρίαζε η Ολομέλεια της Βουλής, προσπαθήσαμε πρώτον να δούμε τα νομοσχέδια ούτως ώστε να είμαστε ενόμιμοι και να καταβάλουμε προσπάθεια να τα οδηγήσουμε στην Ολομέλεια για να ψηφιστούν. Να ψηφιστούν παρά τις διαφωνίες μας, παρά τις ενστάσεις μας, παρά τις επιφυλάξεις μας, γιατί όπως έχεις πει, 1.400 αιτήσεις εκκρεμούν για να εγκριθούν στην υπηρεσία μέριμνας, εκ των οποίων οι 688 θα ήταν ήδη εξετασμένες αυτή τη στιγμή. Άρα οι μισές περίπου, τέλος πάντων, θα είχαν ήδη εξεταστεί αν γινόνταν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Σωστά. Δυστυχώς, για λόγους και διαδικαστικούς, μας ενημέρωσαν οι υπηρεσίες της Βουλής. Προσπάθησα και επικοινώνησα και με την κυρία Δημητρίου, την πρόεδρο, η οποία έδειξε κατανόηση και αντιλήφθηκε, βεβαίως αντιλήφθηκε το τι συμβαίνει και ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά και για συνταγματικούς λόγους, επειδή δεν ήταν κατατεθειμένο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος τα νομοσχέδια, δεν μπορούσαν να πάνε την ίδια μέρα στην Ολομέλεια. Εξάλλου, για να σας πω, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ένα κόμμα που είναι δικαίωμα του, δεν το λέω επικριτικά, η ΔΥΠΑ έχει ζητήσει να ετοιμαστεί και τροπολογία πάνω στα νομοσχέδια που συζητούσαμε χθες. Διαφώνησαν οι άνθρωποι με κάποια από τις πρόνοιες και ζήτησαν να ετοιμαστεί τροπολογία. Ναι. Είναι δικαίωμα τους. Και πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης χθες, νομική υπηρεσία και Υπουργείο Εσωτερικών έκαναν αλλαγές πάνω στο κείμενο. Πώς θα μπορούσε αυτό το νομοσχέδιο να πάει, να ολοκληρωθεί η δουλειά και να ξεκινήσει η διαδικασία? Γι' αυτό λέγαμε ότι έπρεπε να περιμένουν να τελειώσει οι προεδρικές εκλογές και μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο το πιο γρήγορο που μπορέσαμε να επιτύχουμε είναι στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας, που θα είναι τέλη Ιανουαρίου, για να συζητηθούν τα 12η έγκριση των 12 τιμωρίων των ημικρατικών οργανισμών που δεν κατέθεσαν έγκαιρα
στους προϋπολογισμούς τους. Mm-hmm. Εκεί θα οδηγηθούν και τα δύο αυτά νομοσχέδια ενώπιον της Ολομέλειας. Θα πάτε πριν πάλι σε επιτροπή, ενώ πριν θα προηγηθεί η επιτροπή εσωτερικών, θα συζητήσετε και εκεί και μετά να πάτε Ολομέλεια, όχι? Συμφωνήσαμε, όχι. Συμφωνήσαμε εφόσον αποφασιστούν τροπολογίες από τα κόμματα να κατατεθούν στην Ολομέλεια και να ψηφιστούν εκεί στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Εάν κάποιος όμως επιμένει ότι πρέπει να συγκριθεί η επιτροπή, αντιλαμβάνεστε ότι θα το δούμε. Μπορεί να γίνει και λίγες μέρες προηγουμένως, είναι δύσκολο όμως. Και επικαλούμε την υπευθυνότητα όλων που ξέρω ότι την έχουν. Παρά τις διαφωνίες μας, κανένας για διαδικαστικούς λόγους δεν θα θελήσει να αφήσει τον κόσμο ξεκρέμαστο αυτές τις μέρες. Σανά. Γιατί αν πάμε στο Μάρτιο, Κατερίνα, ναι, το προειδοποιώ αυτό, αν πάμε στο Μάρτιο, αυτό θα σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να αποσύρει όλα τα εκκρεμούντα νομοσχέδια, να τα μελετήσει και να τα επανακαταθέσει αν συμφωνεί. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί και αν θα προκύψει πρόβλημα. Εκεί. Άρα πρέπει πριν τον Μάρτιο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αφήσει ο καθένας, και το μήνυμα μου είναι προς όλους, και τα γυνάτια και τα πείσματα και τα πάντα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τα βάλουμε κάτω για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος πρώτιστα. Ας βάλουν τους διευθυντές τους όποιους θέλουν, αλλά τις αιτήσεις να εξεταστούν το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος και το τι ήταν να γίνει με τις βιομηχανίες, φαίνεται ότι βρήκατε μια συμβιβαστική λύση, γιατί εάν περνούσε αυτό που ψηφίσατε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα σφαγεία και τη χτινοτροφία στην Κύπρο, θα έκλειναν όλα, τα πάντα. Κατερίνα, δεν είναι προς εσένα αυτό που θα πω, αλλά αυτό το μήνυμα που το πέρασαν με δηλώσεις τους κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Υπάρχει λόγος που το λέω και θα συνεχίσω την κουβέντα μου, κύριε Κετρέ, γιατί αυτό το θέμα το διαβάζω. Δεν το λέω για τα μέσα ενημέρωσης, το λέω. Όχι, όχι. Μα δεν είναι τα μέσα ενημέρωσης που είναι το λένε. Είναι εντελώς ανήθικο αυτό. Κανένας δεν ήθελε να κλείσει ούτε την ΑΕΚ, ούτε τα ΧΙΤΗ, ούτε τα σφαγεία, ούτε τα χειροτροφία. Αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουν όλοι αυτοί που έχουν παράνομα υποστατικά, που δεν έχουν εξασφαλίσει άδειες οικοδομής, που δεν έχουν πολεοδομικές άδειες, να κάνουν ενέργειες, εντάξει, για να εξασφαλίσουν αυτές τις άδειες. Τι σημαίνει ότι η αρχή ηλεκτρισμού δεν έχει τις απαραίτητες άδειες και πρέπει να της δίνεται άδεια βιομηχανικών εκπομπών για 5 ή 6 ή 8 χρόνια? Αυτό το πράγμα επαναλήφθηκε 2 φορές στο παρελθόν. Εμείς ως Επιτροπή Περιβάλλοντος ζητήσαμε τον ένα χρόνο, όχι για τελευταία φορά, δεν ξέρω που το βρήκαν αυτό και το έλεγαν, για μία φορά θα δοθεί παράταση για ένα χρόνο, αλλά για ένα χρόνο, ούτως ώστε να έρθουν του χρόνου και να μας πούν ποιες ενέργειες έκαναν για να εξασφαλίσουν τις άδειες, τις απαραίτητες άδειες. Να πούμε ότι από τις 73 βιομηχανίες οι οποίες εμπίπτουν στο βασικό το νόμο, 34 εγκαταστάσεις, 34 από αυτές τις 73, δεν κατέχουν έγκυρη ή σε ισχύ πολυοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής. Δεν έχουν τα απαραίτητα. Όμως λειτουργούν. Όμως λειτουργούν. Και ξέρετε που το βασίζουν, ότι αυτό που έγινε πριν από 40 χρόνια και τώρα δεν μπορείς να τα κλείσεις όλα για κάποια λάθη που έγιναν πριν από 40 χρόνια. Άρα πρέπει, βασισμένοι πάνω στο λάθος, να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε λάθος για να μην κλείσουμε την οικονομία. Ας αποφασίσουν αυτοί. Όχι, εγώ λέω ότι μπορούν να διορθωθούν πράγματα εάν δεν συνεχίζουμε να διαιωνίζουμε την παρανομία. Αυτό μπορούν λέω. Να υποβληθούν και σχέδια. Μπορεί ένα κράτος να δει πώς μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να εκδίδεις άδεια βιομηχανικών εκπομπών για τόσο μεγάλες μονάδες. Εδώ εφόσον συζητούσαμε τα προσφυγικά πριν από λίγο και άκουσα και το μήνυμα του τηλεθεατή σας τι συμβαίνει στους συνοικισμούς, μία βεράντα έκλεινε ο κόσμος για να στεγάσει την οικογένειά του, γιατί δεν υπήρχαν δωμάτια. Και για αυτές τις κατοικίες δεν έδιναν πιστοποιητικό μίσθωσης ή τίτλο ιδιοκτησίας για μια βεράντα. Και εδώ δίνουν σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, θέλουν να δώσουν άδεια βιομηχανικών εκπομπών κατά χάρη, αν θέλετε. Και έτσι είναι στην ουσία, κατά χάρη. Αυτό το οποίο λοιπόν αποφασίσαμε εμείς είναι να τους πιέσουμε για να υποβάλουν αιτήσεις, για να κάνουν ενέργειες, για να εξασφαλίσουν άδειες. Αυτό θέλησαμε να κάνουμε και όχι να κλείσουμε κανένα. Δεν είμαστε ανεύθυνοι για να κλείσουμε την αρχή ηλεκτρισμού. Ανεύθυνοι είναι άλλοι. Αυτοί οι οποίοι άφησαν
το σταθμό στη Δεκέλια στην κατάσταση που είναι και πληρώνει ο κόσμος πάνω από 200 εκατομμύρια ρήπους. Αυτή είναι η ανεύθυνη. Επειδή είσαστε, να σας πω και σας ενημερώσω ότι έχω μήνυμα από τηλεθεάτρια, ζει στην Λεμεσό στο συνοικισμό του Αγίου Ιωάννη στα κάτω Πολεμίδια. Πριν λίγες μέρες ακούστηκε ότι η πολυκατοικία που μένει έχει βγει ακατάλληλη. Έχω και τα στοιχεία αν τα θέλετε. Ναι. Διερωτώ με, λέει, τι περιμένουν να γίνει, αν περιμένουν να γίνει κανένα κακό και μετά να ειδοποιήσουν εμάς επίσημα. Έχουμε μικρά μωρά, πότε θα αποφασίσουν να αρχίσουν τις επιδιορθώσεις, κινδυνεύουν πολλές ζωές, μπορείτε να το ελέγξετε. Ισχύει, ξέρετε? Όχι, δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν 33 πολυκατοικίες στην Κύπρο που είναι ακατάλληλες. Και το Τμήμα Πολεοδομίας το θεωρεί απόρριτο για να ενημερώσει όχι εμάς τη Βουλή, τους ίδιους τους ενίκους. Τι εννοείται απόρριτο για να ειδοποιήσει τους ανθρώπους που μένουν μέσα? Για αυτές τις 43 πολυκατοικίες που φωνάζω, που με ακούτε κάποτε για τις 43, είναι τούτες οι 43. Δεν ξέρω αν οι πολυκατοικίες στην οποία διαμένει η κυρία είναι μέσα στις 43. Δεν ξέρω ποιες είναι οι 43. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν 43 οι οποίες είναι ακατάλληλες. Και δεν ενημερώνουν, είναι απόρριτο. Ναι, απόρριτο για ποιον, για όλο τον κόσμο? Ναι, ακόμα και για τους ενίκους. Και να μένει εμένα η μάνα μου, η γιαγιά μου ή οποιοσδήποτε σε αυτές τις πολυκατοικίες και να μην έχει δικαίωμα να ξέρει αν η πολυκατοικία στην οποία... Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που αφορούν και οικονομικά, αν θέλετε. Γιατί μπορεί κάποιο νεαρό ζευγάρι να πάει να αγοράσει ένα διαμέρισμα για τα πρώτα χρόνια της συμβίωσης του σε ένα συνοικισμό, που αυτό συμβαίνει. Ξέρουμε ότι στους συνοικισμούς έχουν πάνε πλέον και νεαρά ζευγάρια. Και να μην ξέρει ότι η πολυκατοικία είναι κατάλληλη. Και να πάει να δώσει όλες τους τις οικονομίες σε μια κατάλληλη πολυκατοικία. Ναι, αλλά με ποια δικαιολογία δεν είναι απόρριτα αυτά τα στοιχεία? Με ποια δικαιολογία, για να μην γίνει τι? Επειδή το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές στην Επιτροπή Προσφύγων, στην τελευταία συνεδρία που είχαμε τα 8 αυτεπάγγελτα της Επιτροπής, ζητήσαμε από τον Διευθυντή της Πολυοδομίας να καταθέσει επίσημα τα στοιχεία. Ναι. Ναι. Μας είπε ότι θα ρωτήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο. Μείναμε μέχρι εκεί. Και θα ήταν καλό να το ρωτήσετε κι εσείς. Αλήθεια σας λέω. Όχι, με ποια δικαιολογία δεν ενημερώνουν τουλάχιστον τον κόσμο. Δεν θέλω να μας ενημερώσουν εμάς. Τον κόσμο είναι να ενημερώσουν που βρίσκεται σε αυτές τις κατοικίες. Ναι, θα σου διάφορα ότι δεν είναι, θα επικαλεστούν ότι δεν είναι ακατάλληλο. Αλλά είναι, η συντήρηση χρήζει, είναι ασύμφορη. Είναι ασύμφορη η συντήρηση. Είναι λέξεις οι οποίες και ορισμοί οι οποίοι φτιάχνονται για να καλύψουν το πρόβλημα αυτή. Ναι. Το να είναι ασύμφορη να την επισκευάσεις είναι ένα, και το να είναι ακατάλληλο γιατί μπορεί να κινδυνεύουν ζωές είναι κάτι άλλο. Και μπροστά στο να κινδυνεύουν ζωές... Γι' αυτό πρέπει να δούμε τις εκθέσεις. Μάλιστα. Εντάξει, σας έστειλα τώρα που μιλούσατε, σας έστειλα πάντως. Εάν δεν ξέρω, αν είναι απόρριτος, μην δεν θα σας το πούν. Μα το προσπαθώ, έχει τουλάχιστον 2 χρόνια. Όχι για να κάνω κουτσομπολιό, να ξέρω ποιος μένει σε ακατάλληλο προφανώς. Για όνομα του Θεού. Είναι για να ξέρω να ενημερωθεί ο κόσμος. Και ξέρετε κάτι, την ευθύνη για τις ακατάλληλες οικοδομές, ξέρετε ποιος το έχει, τα δημαρχεία. Σε εκείνη την τελευταία συνεδρία που σας έλεγα το Δεκέμβριο, ήταν το Δημαρχείο του Στροβόλου. Και ζητούσαν οι άνθρωποι, πέστε μέσα στο Στρόβολο, ποιες είναι οι ακατάλληλες πολυκατοικίες να λάβουμε εμείς τα μέτρα μας, διότι θα έχουμε εμείς ευθύνη. Όντως το παραδέχονται ότι είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν την ευθύνη για τις ακατάλληλες οικοδομές. Και δεν ενημερώνουν ούτε τα δημαρχεία, ούτε τους ιδιοκτήτες, ούτε τη Βουλή. Δεν ξέρω τι κρύβεται, να μην χρησιμοποιήσω καμιά έκφραση. Ναι, στο παρατσάκ το προλάβατε, κύριε. Γιατί... Λοιπόν, καλή χρονιά, μου συμβαίνει και εμένα στη συνέχεια. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους.